Κυρίες και κύριοι, είμαι η Πόπη Πρωτογεράκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Σε δύο σημεία και μάλιστα με διαφορά ωρών χτύπησαν άγνωστοι δράστες στο Ασίμι κατά τις νυχτερινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, αφού κατάφεραν να παραβιάσουν την είσοδο και να μπουν στο κηλικείο του Λυκείου Ασημίου και σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο χώρο, αφαιρώντας τα φύλλα της πόρτας αλουμινίου για να ξαφρίσουν όσα κέρματα βρήκαν στο συρτάρι, αναλώσιμα και ένα φορητό υπολογιστή της ιδιοκτήτριας. Η ζημιά την οποία υπέστη, όπως εκτιμά η ίδια, πλησιάζει τα 1.000 ευρώ. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε με διαφορά ωρών και αφορά το κατάστημα Express Market, όπου οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν από την πίσω πλευρά στο χώρο και μάλιστα ανοίγοντας μια τρύπα στην αλουμινοκατασκευή. Από το κατάστημα αφαίρεσαν όσα κέρματα βρήκαν στην ταμιακή μηχανή, ενώ φεύγοντας πήραν και κάποια αναλώσιμα με προτίμηση κυρίως τις σοκολάτες. Συναγερμό σήμανε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ, καθώς κατέρευσε τείχος στην περιοχή των Πατελών με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ένας 45χρονος άνδρας. Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι και περαστικοί στην περιοχή του στρατολογικού γραφείου όταν είδαν ένα τείχο να καταραίει κατά τη διάρκεια εργασιών διαμόρφωσης διόροφης κατοικίας πάνω σε έναν 45χρονο εργάτη που εκτελούσε εργασίες εκείνη τη στιγμή. Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια του πατέρα της μια 15χρονη μαθήτρια από τα Χανιά, η οποία μαζί με τη μητέρα της βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τον δράστη στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, ο 56χρονος είχε τοποθετήσει κάμερες για να ελέγχει αν και πότε η 15χρονη βγαίνει από το σπίτι, ενώ η βία και το ξύλο αποτελούσαν καθιερωμένη πρακτική. Όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία, μάνα και κόρη, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πατέρας κλείδωνε το παιδί μέσα στο δωμάτιό του, απαγορεύοντάς του την έξοδο από το σπίτι. Μετά από αυτά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 56χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου, ο οποίος αναμένεται να έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Προσπάθεια περιστολής των δαπανών και συγκεκριμένα του κόστους που καταβάλει σε ετήσια βάση ο Δήμος της Γόρτινας προς τη ΔΕΗ έγιναν από τη Δημοτική Αρχή στη διάρκεια συνάντησης που έγινε με διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στο Ηράκλειο. Ο Δήμαρχος Γόρτινας ζήτησε τη μείωση του τιμολογίου και μια καλύτερη μεταχείριση για το Δήμο με ευνοϊκότερους όρους πληρωμής αλλά και με εκπτώσεις στις χρεώσεις που αφορούν κυρίως την κατανάλωση ρεύματος από τις υδροαρδευτικές γεωτρήσεις. Πρωτοβουλία η οποία είχε θετικό αποτέλεσμα με το Δήμο να εξασφαλίζει μια σειρά από ωφέλη και σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και αυτό με δεδομένο ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερους πελάτες της ΔΕΗ, εφόσον σε ετήσια βάση ο Δήμος της Γόρδινας καταβάλει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για λογαριασμούς που αφορούν το ηλεκτρικό. Με κεντρικό ομιλητή τον επιστήμονα και ερευνητή Νίκο Λιγερό θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο των Βόρων την ερχόμενη Κυριακή 28 Μαΐου με θέμα τη συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για το ζήτημα της ΑΟΣ και των ορυκτών πόρων. Στη συνάντηση θα εξεταστούν διαχρονικά οι σχέσεις των δύο χωρών προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική γραμμή της χώρας μας στο πλαίσιο οριοθέτησης των ΑΟΣ Ελλάδας-Λιβύης. Οι εργασίες της συνάντησης που τελούν υπό την αιγίδα της πολιτείας στην Πακίου γίνονται στο πλαίσιο των Παγκρίτιων Ενεργειακών Συνεδρίων, τα αποτελέσματα των οποίων πρόκειται να κοινοποιηθούν στην κυβέρνηση και στις αρμόδιες αρχές.